Πριν πω για το μέλλον, να πω για ένα θέμα που έχει προκύψει από την Παρασκευή, γιατί εγώ δεν κρύβομαι. Το θέμα του νηπιαγωγείου του Έκτου, μπορεί κάποιοι να μην το ξέρετε, που είναι κάτω στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, το οποίο είναι μια πονεμένη ιστορία από το 1985, που ορίμασε τα τελευταία χρόνια και τελικά φτάσαμε την Παρασκευή ο ιδιοκτήτης να σφραγίσει το σχολείο. Προφανώς, από το 1985 υπάρχουν περίοδοι που ο Δήμος κορόιδευε τον ιδιοκτήτη. Υπάρχουν περίοδοι που ο Δήμος δεν έκανε αυτά που έπρεπε για τον ιδιοκτήτη. Και τελικά, εμένα δεν με απασχολεί ο ιδιοκτήτης, άλλωστε έχω αναμετρηθεί μαζί τους όταν μόνος εγώ πήγα και έκανα ένορκη βεβαίωση υπέρ του Δήμου στη διαμάχη την νομική. Αλλά ό,τι και να γίνει, κέρδισε. Και τώρα πρέπει να ικανοποιήσουμε αυτά τα νομικά τα οποία κέρδισε, τα οποία έβγαλε το δικαστήριο ως αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν πάλι μέσα στο καλοκαίρι υπήρξε καθυστέρηση. Από την ώρα που ανέλαβα στις 15 Αυγούστου και αντιδήμαρχος οικονομικών, με επιστρέφει και ο Σταύρος Τζουλάκης, δεν ξέρω τι κάνανε οι άλλοι, θα σας πω τι έκανα εγώ. Βρήκαμε κονδύλια και βάλαμε σε συμβολιογραφικά έξοδα και κτηματολογικά, γιατί αλλιώς συμβόλαιο δεν μπορεί να γίνει. Ορίζουμε υπόλογο. Επίσης, η συμβολιογράφος ξεκίνησε και έφτιαξε το συμβόλαιο, έστω και τελευταία στιγμή, και όλα αυτά έχουν γίνει. Και είμαστε στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί. Βεβαίως, έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας. Και ο ιδιώτης έκλεισε το σχολείο την Παρασκευή. Και τώρα, ο ένας δρόμος που ακολουθούμε είναι να επανακτήσουμε την αξιοπιστία μας προς τον ιδιώτη. Γιατί δεν έχει λόγο κανένας πια, αφού υπάρχει δικαστική απόφαση, ούτε να παίζει ούτε να κοροϊδεύει. Ο άλλος δρόμος είναι, επειδή φαίνεται ότι ο ιδιώτης συναισθηματικά έχει πειραχτεί τόσο πολύ που θα αφήσει για κάποιο καιρό ή για πολύ καιρό ή για λίγο το σχολείο κλειστό, γιατί είναι δικαίωμά του, εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να το ανοίξουμε, να μην χαθεί ούτε μια μέρα, αλλά θα εξετάσουμε και άλλα σχέδια για τη μεταβατική περίοδο αναγκαστικά, έτσι ώστε τα παιδιά μας να πάνε στο σχολείο. Γιατί αυτά τα παιδιά τη Δευτέρα δεν θα έχουν σχολείο να πάνε. Και οι γονείς δεν θα ξέρουν τι να τα κάνουν και πώς να πάνε στις δουλειές τους. Το παρελθόν έχει πληγές σε αυτό το θέμα. Πληγές που πιάνουν οριζόντια και κάθετα όλες τις παρατάξεις και όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι ώρα να τις πω τώρα, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Εγώ τα λέω. Τα του Κέσαρος Κέσαρη. Όποιος έχει κάνει κάτι καλό, του το αναγνωρίζουμε. Όποιος έχει κάνει αδράνεια, το λέμε. Αλλά τώρα προσπαθούμε. Η κυρία Δελιγιάννη, η Κλέρη, προσωπικά εγώ, η Ντορίνα η Καραγιάννη, που ούτως ή άλλως είχαμε ξεκινήσει μαζί και από το 19 μαζί, αλλά τώρα ασχολείται με το ζήτημα ως πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, πάρα πολύ, προσπαθούμε να βρούμε τη λύση. Και φυσικά να αναφέρουμε και τις αιτίες και τα προβλήματα του παρελθόντος. Δεν κρυβόμαστε, εμφανιζόμαστε εδώ μπροστά και τα λέω. Έχω κάνει και αναρτήσεις και τώρα βιντεοσκοπείται η ομιλία. Ό,τι λέω είναι υποκρίσεις. Άρα λοιπόν, για να κλείσω αυτό το στενάχωρο ζήτημα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και κάνουμε. Και εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε και πριν πάρει αυτή την μονομερή απόφαση ο ιδιώτης.